και άλλη ιστορία σήμερα. Είμαι στο ταξί, ένα ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Μένουμε στη σχολή της Χάλκης, στο μοναστήρι της Αγίας Τριάδας. Τότε ήταν ηγούμενος ο νυν αρχιεπίσκοπος Αμερικής, ο Ελπιδοφόρος, ο δεσπότης της Προύσης. Και με ρωτάει, εκεί που καθόμαστε κουβεντιάζουμε, μου λέει, Χριστάκη, πού θα πας Σαββατοκυριακό? Του λέω, πού θα πάω, ενορία έχω. Τότε ήμουν ακόμα στον Τρίλοφο, μεγάλη ενορία, του λέω, δεν γίνεται. Τι, εμείς έχουμε, οι δεσποτάδες δεν μας αφήνουν έτσι, αμολυμένος. Λέει, αχ, κρίμα. Γιατί κρίμα, του λέω, έχεις κάτι να μου προτείνεις? Μου λέει, θα αργούσουν στην Προύσα για να κάνουμε τα εγγένεια του μητροπολιτικού ναού. Τι εγγένεια, μωρέ, του λέω, τι μητροπολιτικός ναός? Μέσα στην Τουρκιά τώρα χτίσατε, εσείς μπορέσετε να χτίσατε καινούριο ναό? Όχι, μου λέει. Θα κάνουμε εγγένεια στον ανακαινισμένο παλιό ναό. Λέω, τι είναι αυτό τώρα? Για πες μου, του λέω, ποιος τα έκανε τα εγγένεια, ποιος έκανε την ανακαίνιση? Και τι μου λέει? Το Δημοτικό Συμβούλιο της Προύσης. Όλοι, λέει, αυτοί βάλαν τα λεφτά, βάλαν τη δουλειά, βάλαν τα πάντα και κάνανε καινούριο το ναό. Ακόμα, λέει, και Αγιοπότερα και Ευαγγέλια και τα πάντα. Του λέω, μα είναι δυνατόν? Ναι, λέει, και θα είναι όλοι στα εγγένεια, λέει, και θα τους δεις αμαρτήσεις, θα κρίσουν μετά, μας κάνουν και τραπέζι και όλα αυτά. Λέω, και ήταν τότε πάλι που φώναζαν για την Αγία Σοφιά και για το τζαμί. Και αυτά, του λέω, όλα τα φανατικά που γίνονται εδώ, τι, πώς ταιριάζουν αυτά? Μου λέει, ένα 10% από εδώ, ένα 10% από εσάς, και καθόμαστε και τσακωνόμαστε συνέχεια. Πολύς λαός όμως, λέει, μας αγαπάει. Μας αγαπάει. Τέλος πάντων, έρχομαι εδώ στην Ελλάδα, κάποια στιγμή το συζητάω αυτό το θέμα με κάτι άτομα που είναι και στο Δημοτικό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης και πηγαίνω, έρχονται στο Πατριαρχείο. Είναι φίλοι του Πατριαρχείου. Και μου λέει ο ένας, κύριος Ασπασίδης. Α, μου λέει, δεν την ξέρεις την ιστορία όμως όλη. Ούτε και ο δεσπότης την πήρε χαμπάρι. Όταν πήγαμε, λέει, μια φορά να πάμε πράγματα εδώ που μας είχαν παραγγείλει, είχαμε πάρει ανάμεσά τους και εικόνες. Πολλές. Μεγάλες όμως εικόνες, αυτές που τις κάνουμε τοιχογραφίες στους μουσαμάδες τυλιγμένους. Αυτή η εκκλησία, λέει, είναι πάρα πολύ ψηλή και πολύ μεγάλη. Θα βάζαμε λοιπόν την πλατιτέρα πίσω από την Αγία Τράπεζα με κάποιους άλλους Αγίους γύρω-γύρω, όπως συνηθίζεται. Πάμε, λέει, κοιτάμε το μέρος, πού να ανεβούμε εκεί πάνω, 6, 7, 8, 10 μέτρα, 15 η κορυφή. Πού να ανεβούμε? Σκεφτόμαστε, πάμε στο Δήμο, το λέμε, α, λέει ο Δήμαρχος, έρχομαι. Παίρνει το συνεργείο του, τις εργάτες του, παίρνει τις καλωσές, παίρνει αυτά, πηγαίνει. Το πιο ωραίο, ποιο είναι. Ότι ανεβαίνει στη μια πλευρά ο Δήμαρχος, ο Τούρκος, μωρέ, ο Δήμαρχος της Προύσης, και πιάνει την Παναγιά, και από την άλλη μεριά τα Μαστόρια, για να την κολλήσει ο αρχαιογράφος. Και λέει κιόλας, βγάλτε, μωρέ, μια φωτογραφία εδώ με την Παναγιά. Την Παναγιά. Έτσι είναι. Η Παναγιά μπαίνει σε πολλές ψυχές. Και όταν θα πέσουν τα σύνορα, όταν οι εποχές, όταν θα φύγουμε από εδώ και εκεί πάνω, μην νομίζετε ότι δεν θα βρούμε πολλούς Αγίους. Πολλούς Αγίους. Μια φορά που κατέβηκα σε μια λειτουργία, σκεφτόμουν και ξανασκεφτόμουν στο δρόμο και έλεγα, πω, εδώ κατεβαίνει ο Θεός πιο εύκολα. Γιατί όλα γίνονται κάτω από τον πόνο και τον κίνδυνο.